Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Δημοτικές Εκλογές 2023 που είναι εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα της Πέλα Τηλεόραση. Βέβαια, ο απόψινός μας καλεσμένος, οφείλω να σας πω ότι στην αρχή μου έκοψε τα φτερά μπαίνοντας στο στούντιο και βλέποντας ότι θα του δώσει τη συνέντευξη σε μένα, μου είπε ότι εγώ περίμενα το Larry King. Βέβαια, φίλε Νίκο, πρέπει να σου πω σε αυτό το τομέα ότι φιλοδοξώ να γίνω κι εγώ ένας Larry King. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, σίγουρα δεν μπορώ να τα καταφέρω, είναι αξεπέραστος εκείνος. Οπότε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο εδώ της Πέλα Τηλεόραση τον Νικόλαο Φλίκα. Δεν ξέρω, μου επιτρέπεις, Νίκο, στον Ενικό να μιλάμε? Εννοείται, μιας και γνωριζόμαστε χρόνια και θαυμάζω τις πολυδιάστατες αυτές, έτσι, τα πολυδιάστατα χαρίσματα που έχεις και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, μεν δεν είσαι ο Larry King, αλλά πίστεψέ μου ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω στην ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου και χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ στο κανάλι της Πέλα Τηλεόρασης, που το όνομά του και μόνο από τη στιγμή που εκπέμπει σε όλη την κεντρική Μακεδονία είναι τιμή μας που η πόλη μας έχει ένα τέτοιο κανάλι τέτοιου βεληνικούς και μπορούμε και μέσα από αυτό το κανάλι ερχόμαστε κοντά στον κόσμο, στην προκειμένη περίπτωση λόγω των δημοτικών εκλογών, αλλά και γενικώς το ότι αυτό το κανάλι είναι στην πόλη μας και εκπέμπει και κάνει εκπομπές. Όπως καταλάβατε, ο πληθωρικός χαρακτήρας του Νίκου του Φλίκα είναι οι εμπειρίες που έχει έτσι και σε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εγώ θα πω, αν και δεν μου επιτρέπεται τη διαφήμιση, παρόλα αυτά εγώ θα το πω. Πρέπει να σου πω βέβαια, Νίκο, έτσι δεν ήξερα πώς να ξεκινήσω την πρώτη την ερώτηση. Και λέω, θα πάω εκεί στον Νίκο του Φλίκα και θα το ρωτήσω. Ποια ερώτηση θα έφτιαχνες εσύ αν ήσουν δημοσιογράφος στον Νίκο το Φλίκα για να ξεκινήσουμε έτσι δηλαδή τη συνήθεια? Θα έλεγες, πες μας λίγα πράγματα για σένα, αν και οι πιο πολλοί σε γνωρίζουμε, πιστεύεις ότι θα ήταν μια καλή ερώτηση να ξεκινήσουμε τη συνήθιση αυτή? Νομίζω πως η καλύτερη ερώτηση, αν είχαμε το Larry King δηλαδή εδώ πέρα, θα μας ρωτούσε όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για ποιο λόγο να μπούμε σε μια διαδικασία, σε μια τέτοια δοκιμασία, σε ένα τέτοιο αγώνα, ώστε να διεκδικήσουμε να πάρουμε την ψήφο από τους συνδημότες μας και για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε. Για πες μας λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει να μπούμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία, για ποιον λόγο ο Νίκος ο Φλίκας που θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και σε μια ακόμα εκλογική διαδικασία, να καθίσει στον καναπέ του? Για ποιο λόγο λοιπόν ασχολεί τον Νίκος ο Φλίκας τώρα με τις δημοτικές εκλογές και τι ευελπιστεί να πετύχει μέσα από αυτό το πράγμα για τον τόπο του, για τους συνδημότες, για τον ίδιο? Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πραγματικά θα προσπαθήσω έτσι να πω μόνο επιδερμικά για τις κορυφές, για το ποιο λόγο αποφάσισα και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, λίγο πολύ, οι περισσότεροι που ζούμε στην πόλη των Γιαννητσών και στις γύρω περιοχές, στο Δήμο Πέλλας γενικώς, σίγουρα έχουμε δραστηριότητες και σε άλλες πόλεις, όπως εγώ δραστηριοποιούμε κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα τα αυτά όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, από τη στιγμή που ήρθαμε στην Ελλάδα, μιας και από όσο γνωρίζεις εσύ, γεννήθηκα στο Βέλγιο, έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου εκεί. Ύστερα ήρθαμε, εγκατασταθήκαμε στο χωριό του πατέρα μου στην Παραλίμνη. Εγώ είμαι παραλιμνιώτης. Και φυσικά όλη η εφηβεία, τα σχολικά χρόνια, τα περάσαμε στην πόλη των Γιαννητσών. Αυτή η πόλη πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μου και πιστεύω μέσα στην καρδιά όσων έχουν μεγαλώσει στα Γιάννητσά. Και αυτός είναι ο λόγος, και βλέποντας τη σημερινή κατάσταση του Δήμου μας, πήρα την πρωτοβουλία σε αυτές τις εκλογές να συμμετάσχω, μιας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε το Δήμο, μιας και έχει μείνει πολύ πίσω. Πάρα πολλά είναι αυτά τα ερεθίσματα που σε κάνουν να βγεις μπροστά και να συμμετάσχεις. Και αυτά όλα τα ερεθίσματα μαζί και οι φίλοι, οι γνωστοί, ήταν η αφορμή για να συμμετάσχω σε αυτές τις εκλογές. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, όμως σήμερα νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ. Γι' αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνω.
Κάτσε ρε Νίκο, να σου πω λίγο κάτι. Θα γυρίσει κάποιος να σου πει και γιατί να ψηφίσω εσένα και να μην ψηφίσω κάποιον άλλον. Από τι ξεχωρίζεις εσύ, τι το διαφορετικό έχεις εσύ. Μπορείς έτσι να μας πεις, να δείξεις, να ξεδιπλώσεις λίγο την προσωπικότητά σου, το χαρακτήρα σου έτσι στους ψηφοφόρους που μας ακούνε, στους κατοίκους εδώ της Πέλλας. Τι το διαφορετικό έχει ο Νίκος ο Φλίκας και πρέπει να επιλέξουμε αυτόν. Λίγο πολύ όλοι μας στη ζωή μας έχουμε κάποια βιώματα, έχουμε κάποιες εμπειρίες και πάνω σε αυτές τις εμπειρίες, τις δικές μου, πιστεύω πως έχω τη δυνατότητα να προσφέρω στο Δήμο μου, στην Πέλλα, στα Γιαννιτσά, σε όλες τις γύρω περιοχές και φυσικά δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γνωρίζει τα πάντα, να μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, να μπορεί να φτιάξει τα πάντα, αλλά αυτό το κομμάτι που μου αναλογεί, αυτό το κομμάτι το οποίο έχω εξελίξει εγώ ως άνθρωπος, πιστεύω ότι μπορώ να το καταθέσω και μπορώ να το πραγματοποιήσω. Φυσικά με την εκλογή μου και την εκλογή της παράταξής μου και του Στάθη του Φουντουκίδη, του υποψήφιου δημάρχου. Από ό,τι σε παρακολουθώ και ξέρω έτσι και βλέπω έτσι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία συμμετάσχεις και έχεις έτσι μια πολύ μεγάλη παρουσία, έτσι θα το έλεγα κι εγώ, έχεις έτσι μια οικειότητα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε κάνεις βιντεάκια με drone, κάνεις πολύ ωραία βιντεάκια. Πρέπει να σου πω ότι τελευταία είδα αυτό με τα 0 ευρώ. Τι είναι αυτό με τα 0 ευρώ που έβγαλες, ένα βιντεάκι, με τι έχει σχέση αυτό το πράγμα? Τα social media και γενικώς όλες αυτές οι εφαρμογές που μπορούμε να επικοινωνούμε πιο άμεσα με τον κόσμο μας δίνουν μια δυνατότητα να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις απόψεις μας, σκέψεις που τυχόν έχουμε και άμεσα να τις λάβουν οι χρήστες, οι χειριστές, οι δημότες μας, οι συνδημότες μας στην προκειμένη περίπτωση. Είναι αυτά τα χαρτονομίσματα, τα 0 ευρώ, είναι ένα κομμάτι από μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία έχω καταθέσει στα social media μου. Είναι μια σειρά από βίντεο, ένα project θα λέγαμε, το οποίο δυστυχώς καμία δημοτική παράταξη ποτέ δεν έδωσε μια βαρύτητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το σημαντικότερο δηλαδή κομμάτι που έχουμε να εκμεταλλευτούμε εμείς στην περιοχή μας, που είναι η αρχαία Πέλλα, η Μακεδονομάχη, τα Οθωμανικά μνημεία που έχουμε στην πόλη μας, μιας και τα Γιαννιτσά ήταν η ιερή πόλη κάποτε των Οθωμανών, και γενικώς όλα αυτά που έχουμε να προβάλλουμε και δυστυχώς δεν τα προβάλλουμε. Έχουμε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδος. Μετά το Μουσείο της Ακρόπολης είναι το Μουσείο της Πέλλας. Και δυστυχώς άνθρωποι που ζουν στις δίπλα περιοχές από μας δεν το γνωρίζουν. Ίσως και να μην έχουν και ένα λόγο για να έρθουν να το επισκεφτούν. Μέσα στα βίντεό μου, αν κάποιος ανατρέξει στα social media μου, θα δει όλη αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση για την προβολή και την ανάδειξη όλων αυτών των αξιοθέατων, θα έλεγα, της περιοχής μας. Και ένα από αυτά εδώ, τέλος πάντων, είναι και αυτό το χαρτονόμισμα, το οποίο το ανέβασα σήμερα το πρωί, ανέβηκε στη σελίδα μου, και είναι χαρτονομίσματα των 0 ευρώ, τα οποία σε όλες τις τουριστικές πόλεις και περιοχές της Ευρώπης τυπώνονται, είναι επίσημα χαρτονομίσματα, τα οποία έχουν και συλλεκτική αξία και είναι ένα σουβενίρ με το οποίο το παίρνει ο επισκέπτης και θυμάται την επίσκεψή του. Εγώ σας προκαλώ να πάτε στις αρχαιότητες μας, να πάτε ακόμη και στα Βυζαντινά μνημεία και αν βρείτε έστω και ένα σουβενίρ ή ένα μαγνητάκι, τι να σας πω, δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όσο πρέπει αυτό το μεγάλο, το τεράστιο κομμάτι που λέγεται τουρισμός στην περιοχή του Δήμου Πέλλας και στα Γιαννιτσά. Μάλιστα, έχω ανεβάσει και ένα βίντεο για μια κυκλική διαδρομή που θα μπορούσε να κάνει ένα αστικό λεωφορείο, ούτως ώστε ο επισκέπτης με ευκολία να μπορεί να δει όλες τις ομορφιές από το Πάικο μέχρι το Λουδία. Και ο Λουδίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ναι μεν το εκμεταλλευόμαστε ως ποτάμι για αθλητισμό, μιας και εγώ στο αθλητικό γυμνάσιο πήγαινα,
Κοπηλάτης ήμουνα, έκαμνα κοπηλασία εκεί, όμως στις επόμενες ώρες το ποτάμι μένει έρημο, νεκρό. Και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε δραστηριότητες και έχω ανεβάσει και ένα αντίστοιχο βίντεο που δίνω τις προτάσεις μου. Και πιστεύω με αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει ήδη ο Στάθης Φουντουκίδης για ένα ποδηλατόδρομο ο οποίος θα ξεκινάει από τα Γεννησά και θα καταλήγει μέχρι το Λουδία, να είστε σίγουρος πως και ο Λουδίας θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Πες μου λίγο κάτι τώρα. Ο λαός της Πέλας επιλέγει το Στάθη το Φουντουκίδη για να τον εκπροσωπεί στην επόμενη πενταετία. Ο Νίκος ο Φλίκας ως δημοτικός σύμβουλος, αν θα εκλεγεί, πού θέλει να ασχοληθεί, ποιος τομέας τον ενδιαφέρει περισσότερο να ασχοληθεί και πιστεύει ότι μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα για το καλό των συμπολιτών μας και βέβαια τα μέγιστα για το καλό του Δήμου της Πέλας. Σας είπα και νωρίτερα ότι κανείς άνθρωπος δεν γνωρίζει τα πάντα. Εγώ ένα χαρακτηριστικό που έχω από μικρή ηλικία είναι οι τέχνες, η μουσική, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και νομίζω ότι επικεντρώνομαι σε αυτά γιατί αυτά γνωρίζω και αυτά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω. Πέραν αυτών, οι δραστηριότητες μου ως τώρα είναι, περιλαμβάνουν πολλά πράγματα και πολλά αντικείμενα. Όμως νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, των τεχνών, του αθλητισμού, των πολιτιστικών δρομένων, πιστεύω ότι έχω κάτι να δώσω. Άρα και κοντά στην νεολαία να ρωτήσω εγώ, έτσι δεν είναι, γιατί και κάποια από αυτά ο αθλητισμός όταν μιλάς έχει σχέση άμεσα με την νεολαία και από ό,τι ξέρω είσαι έτσι κοντά στην νεολαία με τις δραστηριότητες τις οποίες έχεις και έχεις αναπτύξει. Μα είμαι νέος καταρχάς, πώς να μην είμαι κοντά στην νεολαία και νομίζω ότι η νεολαία μας στερήθηκε πάρα πολλά και ακόμη και εγώ στερήθηκα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Μάλιστα με συνάντησε, γιατί τώρα στην περιοδία που κάνω και γυρίζω σχεδόν όλα τα χωριά, πηγαίνω, σφίγγω το χέρι των συνδημοτών μου, αυτό εδώ το φλαγεράκι που το μοιράζω εγώ ο ίδιος, δηλαδή δεν αφήνω κανέναν άλλο να το μοιράσει, θέλω να το δώσω εγώ ο ίδιος στον συνδημότη μου και να μιλήσω μαζί του καταρχάς. Και ένας πατέρας μιας 17χρονης κοπέλας από την Αραβισσό μου σφίξε το χέρι, μου είπε ότι θα σε ψηφίσω γιατί η κόρη μου με το επέβαλε. Ακούστε προσεκτικά. Διότι λέει, πατέρα, θέλω να ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο και δεν θέλω να ξανακάνεις το ίδιο λάθος γιατί είμαι 17 χρονών, η κοπέλα, η κόρη του, και μου στερήθηκαν από τα χρόνια, τα τόσα χρόνια που είμαι σαν παιδί, να παίξω σε μια παιδική χαρά. Να δω ένα δρόμενο, να συμμετάσχω σε μια πολιτιστική μεγάλη εκδήλωση. Στερήθηκε αυτό το παιδί, είναι 17 χρονών. Σε ένα χρόνο φεύγει φοιτητής και δεν μπόρεσε στον τόπο του να ζήσει και να περάσει καλά. Εμείς δηλαδή, γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές? Κατεβαίνουμε για να φτιάξουμε ένα πιο ωραίο κόσμο, πιο ωραίο δήμο, κυρίως για ποιους? Για τα παιδιά μας και για μας. Και αυτό είναι το ζουμί όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Πες μου λίγο κάτι, επειδή όπως σου είπα σε παρακολουθώ έτσι στα social media, αλλά με έκανε εντύπωση ότι μια μέρα έτυχε να πέσω σε ένα Πανελλήνιας Εμβέλειας κανάλι και εσύ είδα επισκεύαζες μια Καναδέζα, δεν ξέρω, το λέω σωστά, Νίκο? Αυτά είναι διάφορα άλλα χόμπι που έχω, τα οποία όμως το χόμπι προσπαθώ, γενικώς προσπαθώ με ό,τι πιάνομαι να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό ήταν ένα project το οποίο έγινε στο Τορόντο του Καναδά. Μπορούν να μπουν μέσα στο YouTube και να δουν το βίντεο που πήγα εγώ εκεί σε έναν Έλληνα Καναδό, ο οποίος είναι φίλος μου, ήρθε, επισκέφτηκε τα Γιάννητσα, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε από το Τορόντο εδώ, να με βοηθήσει και αυτός σε αυτή την προσπάθειά μου, ο οποίος αυτός λόγω της αγάπης του για την Ελλάδα και της αγάπης του προς τον 93χρονο πατέρα του, βρήκαμε ένα όχημα του ελληνικού στρατού παλιό, το οποίο το πήγαμε στο Τορόντο, το ανακατασκευάσαμε και αυτή τη στιγμή και 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου παρελάβει πλέον εκεί πέρα το όχημα, φυσικά μέσα είναι και ο πατέρας του, ο οποίος ζει ακόμα, και αυτό είναι μια άλλη τρέλα, είναι μια δική μου, ένα δικό μου χόμπι, το οποίο έχει και αυτό να δώσει πράγματα. Ναι, αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή παίρνεις εμπειρίες από τα ταξίδια σου στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, τις οποίες μετά όταν θα τις επεξεργαστείς
να μπορέσει να τις εφαρμόσει ενδεχομένως και στο δικό μας τόπο εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αν εξαιρέσουμε τις ανατολικές χώρες, σχεδόν όλο το δυτικό κόσμο τον έχω επισκεφτεί. Και δεν τον έχω επισκεφτεί ως ένας απλός τουρίστας, επισκέπτης. Πάντοτε όπου πηγαίνω, τυχαίνει κάτι να διοργανώσω, κάτι να κάνω, να συμμετάσχω σε κάποια διοργάνωση. Οπότε και αυτό το κομμάτι είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία με εικόνες. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2007 ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα στο Βέλγιο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο το διοργάνωνε ο δήμαρχος της περιοχής. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία κάποτε έσφιζε από ζωή. Σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Έσφιζε από ζωή, ήταν τα Θρακορυχεία εκεί του Βελγίου, όπου στερέψαν τα Θρακορυχεία, ερήμωσε ο Δήμος και ο δήμαρχος εκείνος πήρε μια γενναία απόφαση, μάζεψε Βέλγους, έτσι, διοργανωτές που κάνουν event όσον αφορά τη μουσική, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής γίνεται εκεί. Για όσους το γνωρίζουν, το Tomorrowland. Έτυχε εγώ στις πρώτες δύο οργανώσεις να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το κομμάτι. Αυτό για μένα ήταν ένα τεράστιο παράδειγμα το πώς μπορεί ένας δήμος και ένας δήμαρχος από το τελευταίο μέρος της Ευρώπης, μιας και εκεί σας λέω ήταν ένας έρημος τόπος, έσφιζε κάποτε από ζωή, είπαμε πριν, και μπόρεσε και το έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, κάπως έτσι εγώ φαντάζομαι την περιοχή τη δική μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όπου και αν βρέθηκα, ήταν εκεί. Φανταστείτε ότι για μια 7 ετία επισκεπτόμουν το Las Vegas. Πήγαινα εκεί, συμμετείχα σε ένα μεγάλο event που έχει σχέση με τη μόδα. Και πραγματικά μέσα στα ξενοδοχεία, είτε στο Βενίς, είτε στο Caesar Palace, είτε στο Mandalay, στους χώρους υποδοχής στη ρεσεψιόν, υπήρχε η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όποιος έχει επισκεφτεί αυτά τα ξενοδοχεία θα το δει. Με ελληνικά γράμματα, Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ πραγματικά τότε κατάλαβα το μέγεθος της προσωπικότητας αυτής, του μεγάλου αυτού, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέω, τους έλεγα εκεί τους φίλους μου τους Αμερικανούς, ότι ξέρετε, εγώ είμαι από εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Φυσικά χανόντουσαν αυτοί στο χάρτη, δεν καταλαβαίναν που είναι, και ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτό έχει και η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή του παρελθόντος, η οποία δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε να δημιουργήσει νέους θεσμούς, ούτως ώστε να προβάλλουν αυτό το τεράστιο κομμάτι που λέγεται αρχαία πέλα. Νίκο, επέτρεψέ μου λίγο να σε ρωτήσω. Ακούω, λες Τορόντο, λες Las Vegas, Βέλγιο. Έκανες τίποτα για τα γενιτσά? Γιατί εμάς τα γενιτσά μας ενδιαφέρει άμα έκανες. Δεν μας ενδιαφέρει αν έκανες την Καναδέζα, για παράδειγμα, στο Καναδά, στο Τορόντο. Για τα γενιτσά τι έκανε ο Νίκος ο Φλίκας? Κοίταξε, εγώ στα γενιτσά, κακά τα ψέματα, προσπάθησα να κάνω πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά μπόρεσα να κάνω κάποια. Και αν θες, αυτή ήταν η πραγματική αφορμή που μου έβαλε αυτό το... μου έδωσε... Το σαράκι που λένε. Το μικρόβιο, ναι, για να ασχοληθώ και να μπω μπροστά. Και αυτή τη στιγμή να είμαι υποψήφιος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία που είχα με την τότε Δημοτική Αρχή, που είναι και μέχρι τώρα, διαπίστωσα ότι πραγματικά οι δυνατότητες αυτών των ανθρώπων είναι περιορισμένες. Τα μυαλά τους είναι στερεμένα. Δεν υπάρχει φαντασία, δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει... Δεν μπορώ να το εξηγήσω για ποιο λόγο. Προσπάθησα, έκανα τις προσπάθειές μου, προσπάθησα να δημιουργήσω, προσπάθησα κυρίως να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, τον συνδημότη μου, και είδα ότι πραγματικά γίνεται. Και μη φανταστείτε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει, μπορεί ο κόσμος να ανατρέξει στο ίντερνετ και να δει Σανταράν, το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, Σέριγκτον, σε επιχείρηση που πήραμε παιχνίδια για όλα τα παιδιά, πρόσφατα σε συνεργασία και με το Πέλα, με το ράδιο Πέλα και την Πέλα τηλεόραση, κάναμε 12ωρο ραδιομαραθώνιο, ο οποίος τα αποτελέσματα του ήταν τρομερά. Μιλάμε για μια τεράστια, έτσι, τεράστιος όγκος από βοήθεια για τους συνδημότες μας. Όλα αυτά είδα ότι μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος, ξεκάθαρα μόνο με εθελοντική δουλειά. Και αυτό με έδωσε, μου βάλε το μικρόβιο μέσα μου να πω ότι ναι, πρέπει να μπούμε μπροστά εμείς οι νέοι, οι νέες γενιές, και να δημιουργήσουμε.
Πες μου λίγο τώρα κάτι, βλέπω για εύξηνο λέσχη λέει στην Ευρώπη, τι ακριβώς είναι αυτό το project, για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί μου ακούγεται λίγο παράξενο. Κοίταξε, αν θέλεις, όσον αφορά τα πολιτιστικά και τα συλλογικά και τις συλλογικότητες, η πρώτη μου ενασχόληση ήταν ο σύλλογος στην Παραλίμνη. Εκεί πήγε ένα μικρό παιδί, κατάλαβα τι θα πει συλλογικότητα ενός χωριού, πώς μπορεί ένας σύλλογος να οργανωθεί, να δημιουργήσει. Στη συνέχεια, αφού έκανα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, εργάστηκα στη Θεσσαλονίκη, με την εκλογή μου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, μιας και τα 3/4 της καταγωγής μου είναι ποντιακή, εκεί με τράβηξε δηλαδή, η συλλογικότητα αυτή των ποντίων με τράβηξε, μπήκα σε μια διαδικασία προβληματισμού πάνω στον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Και μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων δημιουργήσαμε έναν καινούριο φορέο ευρωπαϊκό, ο οποίος είναι η εύξηνος λέσχη Ευρωπαίων πολιτών και είναι τιμή μου που είμαι ιδρυτικό μέλος και μάλιστα με μεγάλες δράσεις, μιας και κάπου εκεί στις αρχές του 2011-2012 υπήρξε μια μεγάλη κρίση όσον αφορά την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας και το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας των ποντίων και έτσι τότε αυτός ο φορέας έκανε μια τεράστια δράση στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί εγώ εισέπραξα όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία και τις γνωριμίες αν θέλεις στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο όσον αφορά τις προώθησεις αυτών των θεμάτων. Και τελικά τα καταφέραμε με τη βοήθεια φυσικά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αλλά η κινητήριος δύναμη ήταν αυτός ο φορέας και όλοι οι άνθρωποι που το πλαισιώναν. Και ήταν το μεγαλύτερο σχολείο που μπορούσα να είχα στη ζωή μου αυτή η επαφή μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως γιατί γνωρίζω τη γαλλική γλώσσα και την αγγλική απτέστοση. Η γαλλική είναι, αν θέλεις, η μητρική μου γλώσσα, γιατί εγώ εκεί γεννήθηκα, γαλλικά μιλούσα, με γαλλικό σχολείο πήγα. Και έτσι γνώρισα και ευρωβουλευτές, ξένους κυρίως, οι οποίοι μέχρι και τώρα κρατάμε πολύ καλές σχέσεις και συχνά επισκέπτομαι την Ευρώπη. Και αντιλαμβάνομαι και εκεί το πώς μπορεί το παιχνίδι από εδώ, από το Δήμο της Πέλλας, να παιχτεί και στα σαλόνια τα ευρωπαϊκά. Την περίοδο του COVID νομίζω ήταν και ίσως και λίγο πιο μετά, λίγο που ήταν έτσι πιο χαλαρά τα μέτρα, είδα να έχεις κάποιες εκπομπές στο YouTube, ήταν κάποιες εκπομπές με καλλιτέχνες, είδα τον Μπάμπιτο και Μετζετζίδη νομίζω, είδα τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο που είχες πάει και σε ένα πάρτι αν δεν απατώμε. Αν τελικά ο συνδυασμός μέλλον δημιουργίας του Στάθη του Φοντουκή θα είναι αυτός που θα βγει στις εκλογές και θα βγει νικητής των εκλογών. Θα δούμε τέτοιους καλλιτέχνες, τέτοια ονόματα, ακόμα μεγαλύτερα εδώ στην περιοχή μας. Τι σκέφτεσαι έτσι για τον τομέα του πολιτισμού? Είναι λυπηρό που η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια δεν δημιούργησε θεάματα και event πολιτιστικά για τους δημότες. Είναι πολύ λυπηρό αυτό. Εγώ η δική μου η πορεία πάνω στη μουσική είναι λίγο πολύ γνωστή. Έχω συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και φυσικά το project αυτό που είπες με τον Μπάμπιτο και Μανετζίδη είναι ένα από τα πιο πετυχημένα όσον αφορά την ποντιακή μουσική και πίστεψέ με ότι η γειτονική μας Δήμη, όχι πολύ μακριά, για κάθε χρόνο υπάρχει ένα πρόγραμμα που αφορά τη διασκέδαση, γιατί όχι των δημοτών μας. Είπαμε νωρίτερα, εμείς θέλουμε ένα δήμο, μια πόλη, μια περιοχή, χωριά τα οποία να χαίρεσαι να ζεις αυτά. Και μέσα στις χαρές είναι και η ψυχαγωγία. Εγώ στοχεύω πάνω σε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι αυτά είναι που θα κάνουν τη διαφορά στον επισκέπτη. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να έρθει κόσμος στο δήμο μας. Θέλουμε να περάσει καλά και να ξανάρθει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν εφαρμόσει δήμοι και πετύχαν τόσο πολύ που γίναν οι δήμοι από μόνοι τους γίνανε γνωστοί στο Πανελλήνιο από ένα γεγονός, ένα event. Για να φέρεσαι προφανώς έτσι στα Τρίκαλα να πω που έχουν τον Μήλο των Ξωτικών, κάτι τέτοια να υποθέσω. Και όχι μόνο, και όχι ναι. Μόνο, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλά event. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη Καλαμαριά, ας πούμε, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται μέσα στις δημοτικές, ας πούμε, δράσεις που είναι δωρεάν συναυλίες για τους δημότες.
Εντάξει. Κατάλαβα. Δεν έχουμε δει δωρεάν συναυλία ποτέ εδώ στα Γέννησα. Νίκο, πραγματικά έτσι, η συνομιλία την οποία είχαμε, η συνέντευξη την οποία είχαμε τώρα, πέρασε και η ώρα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες και τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσες. Οφείλω να σου πω ότι κάποιες μου αρέσανε και εμένα. Ελπίζω ο λαός της Πέλλας, αν τελικά επιλέξει τον συνδυασμό του Στάθη Φουντουκίδη, μέλλον δημιουργίας, και σε επιλέξει κιόλας να τον εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσει να τα κάνεις πράξη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εκλογική διαδικασία και σίγουρα θα μπορέσουμε να τα πούμε και σε κάποια άλλη συνέντευξη. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να απευθύνεις ένα μήνυμα και στους νέους, αν θέλεις, του Δήμου Πέλλας, αλλά και στους υπολείπους πολίτες για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, να τους απευθύνεις ένα μήνυμα στήριξης έτσι προς τον Νίκο το Φλίκα και το συνδυασμό τον οποίο πρεσβεύει. Πριν θέλω λίγο να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Όλα αυτά που έχω ανακοινώσει στο ίντερνετ, στα βιντεάκια μου, οι ιδέες μου και οι προτάσεις μου, είναι 100% υλοποιήσιμα και δεν μπορώ μέσα σε ένα βίντεο να εξηγήσω τις λεπτομέρειες, αλλά πριν εγώ αναφερθώ σε κάτι, το ψάχνω μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια. Όσοι με γνωρίζουν σαν άνθρωπο, γνωρίζουν το πώς ψάχνω και βρίσκω αυτή τη λεπτομέρεια. Και θα ήθελα να ευχηθώ καταρχάς να έχουμε στις 8 Οκτωβρίου να πάνε οι νέοι και να ψηφίσουν. Το μεγαλύτερο κέρδος για το Δήμο μας είναι όλοι να πάμε και να ψηφίσουμε. Και από εκεί και πέρα, γιατί όχι, να σκεφτούμε ποιους θα ψηφίσουμε. Καλή είναι η συγγενής, καλή είναι η κουμπάρη μας, καλά είναι τα ξαδέρφια μας, αλλά καλύτερα για το μέλλον το δικό μας, για ένα μέλλον δημιουργίας, να ψηφίσουμε ανθρώπους που είναι ικανοί να τα εφαρμόσουν και έχουν το θάρρος να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά αυτόν τον Δήμο. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που για μια ακόμα φορά επιλέξατε την Πέλλα Τηλεόραση για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δρόμενα, θα έλεγα εγώ, τα τοπικά δρόμενα που έχουν να κάνουν με τις δημοτικές εκλογές του 2023. Ελπίζουμε ότι θα τα πούμε πάλι σύντομα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα της Πέλλας Τηλεόραση με κάποια εκπομπή, είτε με τις δημοτικές εκλογές, είτε να έχει θέμα τις περιφερειακές εκλογές. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια.